Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σήμερα στην παρέλαση, τα σχολεία, τις ένοπλες δυνάμεις, τις οργανώσεις, την ΕΔΕΑΚ, τον Ερυθρό Σταυρό, τα Λύκη, το Λύκειο Ελληνίδων, τις σχολές χορού και όλες αυτές τις συλλογικότητες οι οποίες λειτουργούν στη Στεία προσφέροντας στον πολιτισμό και στον άνθρωπο. Κατά δεύτερον, ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στις Βαγγελίες και στις Βαγγέλιες που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα διπλής εορτής. Είναι η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Διπλή εορτή, χριστιανική, αλλά και εθνική εορτή. Σαν σήμερα, οι Έλληνες της εποχής εκείνης έβαλαν πάνω απ' όλα, πάνω από υλικά αγαθά, πάνω από τη ζωή τους, το ιδανικό της ελευθερίας και ενωμένοι ξεκίνησαν ένα αγώνα για την επαναγέννηση του ελληνικού έθνους. Μήνυμα λοιπόν ενότητας μας δίνουν αυτοί οι αγώνες, μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το παραλάβουμε εμείς, να το αποκρυπτογραφήσουμε και να δούμε πώς και εμείς σαν νεοέλληνες σήμερα μπορούμε αυτό το μήνυμα να το μετουσιώσουμε σε μια προσπάθεια ανόρθωσης του έθνους μας. Διότι και σήμερα το έθνος κινδυνεύει. Διότι και σήμερα οι έξωθεν επιβολές με διαφορετικό τρόπο προσπαθούν να δημιουργήσουν και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο έθνος μας. Ένας τρόπος υπάρχει. Να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ και όλοι να προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικά τοπίο να καταφέρουμε με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στη συνέχεια. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, είναι διπλή γιορτή σήμερα. Εύχομαι να υπάρξει ομόνοια στη χώρα μας, εύχομαι ανάταση, εύχομαι το έθνος να μην οδηγηθεί σε παράξενους αχτροπούς, εύχομαι να είναι παράδειγμα προς μίμηση θυσία των προγόνων μας, εύχομαι χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό που είδαμε σήμερα, τα παιδιά του ΕΠΑΛ να παρελάσουν μαύρο περιβραχιόνιο. Πραγματικά με λυπίζει πάρα πολύ. Εύχομαι χρόνια πολλά ξανά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και εύχομαι επίσης ανάπτυξη και πρόοδο στο Δήμο μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Ειλικρινά στους δύσκολους και παράξενους καιρούς που βρισκόμαστε, η σημασία της σημερινής μέρας είναι αρκετά σημαντική, θεωρώ. Εάν αναλογιστούμε λίγο ότι 10 γενιές προγόνων μας με πίστη σε ιδανικά και σε αξίες και καθοδηγούμενοι από φωτισμένους ανθρώπους καταφέρανε τον άσβεστο πόθο της ελευθερίας να το κάνουν πράξη, θεωρώ ότι μόνο αυτή η σημειολογία της σημερινής μέρας πρέπει να είναι φωτεινός φάρος και σηματοδότης για όλους μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, την υγεία μας να έχουμε, μικρή, μεγάλη, και του χρόνου καλύτερα σε όλους. Ευχαριστώ. Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βαγγελίες, βαγγέλιδες, και βέβαια πάντα να είμαστε καλά, να παρακολουθούμε παρελάσεις, να βλέπουμε ευχάριστα γεγονότα και βέβαια την νεολαία μας να προοδεύει, να προοδεύει γενικώς η πόλη μας, και βέβαια εδώ χρειάζεται μια προσπάθεια και από όλους εμάς τους υπόλοιπους προκειμένου να δημιουργούμε ευκαιρίες για ένα καλύτερο αύριο. Είναι σαφές ότι η Επανάσταση του 21 που μας χάρισε την ελευθερία σαν έθνος είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε, γιατί η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Χρειάζεται προσπάθεια συνεχής. Και στις μέρες μας βέβαια δεν είναι ένοπλος ο αγώνας, αλλά υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να γίνεται από την κοινωνία, από τους φορείς, από όλο το λαό, προκειμένου να πάμε μπροστά τη χώρα. Και σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες.